κάνει γύρω στις 100 πρόβες στη ζωή μας. Αυτή είναι η καλύτερη. 100 πρόβες σημαίνουν 200 ώρες δουλειάς για αυτό που θα ακούσετε στο tour. Γιατί εσείς από την καλή εγώ από το πορτορά πήγα. Κάνω δουλειά σε ένα το μυαλό μου εδώ πάση εγώ. Για καφέ στα ξαχεσίγια σούσι κολονάκι έλα. Το αισθητήρα. Πόσο μέσα να πάμε, Περίμενε. Είσαι μια χαρά. Πάμε ένα αισθητήρα. Θα μείνουμε, αλλά έχει το όνομα. Δεν πατήσει, πάτε το πατάω και. Ωραία. Όχι, έχει πατήσει. Προσευχή. Άρα, κοιτάξτε τώρα όλοι λίγο έτσι, λίγο αποδιοργανωμένοι. Έχουμε όλο το βράδυ να μάθουμε τα τραγούδια μας. Αποδιοργανωμένοι. No stress. Νομίζω παραπήγαμε κάτω. Είναι το πίδες βίντεο. Είμαστε γιάμα, μόλις κάναμε την τελευταία μας πρόβα πριν το καλοκαιρινό tour. Αύριο παίζουμε στην Τεχνόπολη, μεθαύριο παίζουμε στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή παίζουμε στην Πάτρα. Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Είμαστε full hype, θα δώσουμε όλη μας την ψυχή, όλη μας τα λουλούδια, όλη μας την ενέργεια. Αύριο, παραμεθαύριο και μεθαύριο στη σκηνή και θα έρθετε μαζί μας. Οπότε πάμε. Γιάμα, σε 3 λεπτά. 3 βγαίνουμε σκηνή Τεχνόπολης. Γίνεται χαμός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Πέγει να μην κάνεις τίποτα. Δείξε το βίντεο. Αυτός είσαι αυτός. Πάμε να τα χαμίσουμε όλα. 2.000-3.000 άτομα έξω, νομίζω. Άγχος όλα θα βγει όλα στη σκηνή. Μια καλησπέρα! Λέμε να το κάνουμε παγκόσμια πρεμιέρα εδώ στην Τεχνόπολη σήμερα. Θέλετε? Το κομμάτι λέγεται Φεγγάρι, έτσι. Λέει, πες μου γιατί να χορέψω αν είμαι μαζί. Μέσα στο κλαμπ ψάχνω μια στην ψυχή. Μου είναι ωραία φόρμη για να είμαι μαζί. Μέσα στο κλαμπ ψάχνω μια στην ψυχή. Γιατί να χορέψω αν είμαι μαζί. Μέσα στο κλαμπ ψάχνω μια στην ψυχή. Ωραία φόρμη για να είμαι μαζί. Μέσα στο κλαμπ ψάχνω μια στην ψυχή. Όπου κι αν γυρνάς κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς. Σκοτάδι αν είναι ίδιο που κι αν πας. Το φεγγάρι που κοιτάζω
Λοιπόν, Γιάμα Tour Day 2. Βρισκόμαστε κάπου στη Λαμία αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει δύο αμάξια. Δείξε λίγο και τους φίλους μας εκεί. Ο ύπνος είναι λίγος, οι αντοχές είναι μεγάλες. Σήμερα το βράδυ τα λέμε στη Μονή Λαζαριστών. Αυτά, φίλε, ενοχλείς εδώ. Ενοχλείς. Ενοχλείς. Πες μου, το φεγγάρι ρόντε τον ήλιο. Εγώ τι λέω για σένα, όλοι ξέρουν. Ξέρουν, ξέρουν πως το βλέμμα κράτα για λίγο. Μα πάντα θέλω να μείνω, να σε κοιτάζω. Έχεις πάει τώρα και φέρες την πόρα στην καρδιά μου. Μολύ Λαζαριστών. Μολύ Λαζαριστών. Θες βοηθιά, GPS βάζεις. Art Center. Ναι ρε, μόνο για art είμαστε εμείς. Καλησπέρα στην ομάδα. Είμαστε καθοδόν για τη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα. Θεσσαλονίκη, να είσαι έτοιμη. Η Γιάμα είναι εδώ. Λοιπόν, αρχικά έχουμε κάποιες φράσεις οι οποίες θα υποθούν ξανά τη σωστή στιγμή. Αλλά η ουσία είναι η εξής: ότι αυτή τη στιγμή κάναμε το ταξίδι μας. Φάγαμε λίγο την κούραση του ταξιδιού. Κυρίως ο Γιώργος που οδηγάει και δεν οδήγησε κανένας άλλος. Μόνος. Αποβάλλησα την ομαδάρα. Τώρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Θα πάμε στη Μονή Λαζαριστών. Εγώ πάω πρώτη φορά προσωπικά. Έχει πάει κανείς σε Μονή Λαζαριστών? Όχι, ούτε για χέρι του. Και πάμε να παίξουμε. Χθες στην Αθήνα η ομάδα έδωσε πράγματα. Όμως, ποιο είναι το θέμα? Ότι σήμερα, επειδή υπάρχει πολύ ηρεμία, όπως προϋπόθηκε, υπάρχει και πολύ καταιγίδα μετά την ηρεμία. Και έχω έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να ξεσπάσω σήμερα. Οπότε, θα τα δείτε όλο το βράδυ. Καλησπέρα στην ομάδα, καλησπέρα στη Μονή Λαζαριστών. Γιάμα εδώ, έχουμε μπαρκάρει, δεν ξέρουμε πώς να μπούμε. Αλλά η ζωή είναι ωραία. Σε μία μισή, δύο ώρες τραγουδάμε κάπου εκεί. Έχω κάνει καμψάκι έτσι, αφαίρετε. Είναι η δουλειά μας. Γεια, μα, τσάνι, Τζορτζ. Στη Μονή Λαζαριστών, έτοιμο για δεύτερο σοου. Σε τρία λεπτά βγαίνουμε. Πας είναι ok, πάμε να τραγουδήσουμε. Πες και κάτι εσύ, το ίδιο. Πας είναι ok, εδώ ο κύριος. Μία πριν την καταιγίδα. Εντάξει, η καταιγίδα ήρθε, βραχήκανε κάποιοι. Άλλοι καήκανε από κεραμιούς. Δεν με είχανε με 4 μέτρα καλώδιο, δεν μπορούσα να αναλύσω. Αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Η ομάδα, άκου ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα δεν πέφτει ποτέ. Κάποιοι δεν μας υπολογίσανε. Κάποιοι... Κάτσε λίγο, μην ξεκινήσω να μιλάω. Πανέλα να πούμε. Να τα αφιερώσω στους φίλους μου της Ανδίκη. Κάποιοι δεν μας υπολογίσανε. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα περάσουμε και θα ακουμπήσουμε. Πήγαινε. Όμως όχι απλά περάσαμε. Περάσαμε και ακουμπήσαμε τώρα. Δύο και δύο.
Κάσε ρε μαλάκα, μιλάω, κάνω δήλωση. Εντάξει, τα είπαμε σημαντικά. Αφήσαμε το στίγμα μας. Πιστεύω ότι η Μονή Λαζαριστών σύντομα θα μετονομαστεί σε Μονή. Δεν ξέρω. Αλλά περάσαμε τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Αύριο το πρωί ξεκινάμε για Πάτρα. Πρώτα μάμα φύγουμε κανένα ποτό. Ένα-δύο ποτάκια ίσα-ίσα να ειδοποιήσουμε. Και πάμε για ύπνο για να πάμε αύριο στην Πάτρα. Ομάδα που κερδίζει δεν χάνει. Και ομάδα δεν χάνει. Και ομάδα που είναι έτσι δεμένη είναι ένα ωραίο κλίμα. Εντάξει, κάτω αυτό. Ναι, μωρέ, οδηγάω πιο ενδεμένα. Φυσικά θέλω να τριπλάρισω. Στην Πάτρα Γαλαρά σήμερα, γιάμα κλασικά, τέτοια πράγματα. Αου, ιστορίες. Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε πολύ, είσαι υπέροχη. Θα λέμε στην άλλη πλευρά της Αθήνας. Είναι ωραία φόρμη για να είσαι μαζί μου. Μέσα στο κλαμπ. Πες μου γιατί να χορέψω, δεν είμαι μαζί σου. Μέσα στο κλαμπ, ψάχνοντας την ψυχή μου. Είναι ωραία φόρμη για να είσαι μαζί μου. Μέσα στο κλαμπ, ψάχνοντας την ψυχή μου. Γιατί να χορέψω, δεν είμαι μαζί σου. Μέσα στο κλαμπ, ψάχνοντας την ψυχή μου. Είναι ωραία φόρμη για να είσαι μαζί μου. Μέσα στο κλαμπ, ψάχνοντας την ψυχή μου. Είμαστε στην Πάτρα, πίσω μας είναι η θάλασσα. Δίπλα μου είναι η φίλη μου. Μπροστά είναι ο Γιάννης Τριαντά, φίλος στην κάμερα, ο οποίος έχει γυρίσει όλους τους μαζί μας και βγάζει αυτό το απίθανο vlog που βλέπετε λογικά τώρα. Δείξτε τον εαυτό σου από αυτές. Ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη να μαζεύεται, ο ήλιος πέφτει και καλή μουσική βγαίνει στην επιφάνεια για ώρα, οπότε σε λίγο θα βγούμε κι εμείς. Η ομάδα αντικουρασμένη θα αποδώσει στο έπακρο. Θα παίξει το καλύτερο live, τρίτο και τελευταίο. Αποφάσισα να μου χάσει. Φάγαμε το γάιδαρο. Και τώρα έμεινε το γουρούνι. Γουρά είναι εκεί πέρα. Πιστεύω να περάσουμε καλά. Καλησπέρα Πάτρα! Γιατί εσείς από την Εγκάλη εγώ το πορτορά αυτή την κάνω που για σένα το μυαλό μου έχω χάσει εγώ. Για καφέ στα Εξαρχεσία σου σηκώλα να γυέλα απ' την πλευρά μου να σε δω κι εγώ λίγα κι αφού είμαι κολλημένος μαζί σου καιρό. Δεν ξέρω τι να κάνω, πως να συμπεριφερθώ. Έχω τρελαθεί μαζί σου, μαζί σου, μόνο μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσο όμορφα είναι με το Βασίλη μου πίσω, φίλε. Αυτό είναι. Yeah.
είμαστε γενικοί, είμαστε γενικές. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, τα γενικά τα όνειρά σας. Και εμείς θα τα πούμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Πάτρα. Δήλωση, αρχηγέ μου. Όλα ωραία, όλα καλά, παπιαμπύρες, άραγμα, ύπνο και μπάσκετ, αύριο μπάσκετ, πάω. Καλό. Η Πάτρα είναι μέσα στην Κάβλα. Δες πίσω. Μόλις τελείωσε το tour, σε αυτό το σημείο στην Πάτρα, η ιδέα είναι αυτή, η ομάδα είναι αυτή, μας πήγε καλά, νομίζουμε, ελπίζουμε, θα δούμε και στα βίντεο μετά. Είμαστε χαρούμενοι. Ο κόσμος γούσταρε. Είχαμε vibe. Ήταν τρεις εντελώς διαφορετικές συναυλίες. Η Τεχνόπολη ήταν τεράστια. Η Θεσσαλονίκη είχε την ενέργεια που έχει πάντα η Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα ήταν πολύ πιο οικογενειακά, αλλά έχει και αυτό το νερό το οποίο από πίσω. Η σύνοψη είναι θετική. Περάσαμε τέλεια. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Αλλά σαν πρώτο tour επίσημο ήταν κάτι αξιόλογο. Σίγουρα. Πάμε για ποτάρες και μπάσκετ, το πρωί μπάσκετ. Μέχρι το επόμενο, κλείνουμε με αυτό. Πάλι. Πάλι. Πού είστε ρε μαλάκα, να φαίνεσαι. Φεύγουμε ρε μαλάκα. Θα κάνεις έτσι. Μόνο το ίδιο. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Με ευγένεια, με ευγένεια. Εδώ η χειραψία. Live in Θεσσαλονίκη, tonight, 8 PM, Γιάμα, alternative Greek music. Greek συρτάκι. Come through. Φτάθουνε σίγουρα. Κάμε check us out. Check us out. Follow us on Instagram. Σαλονίκα είσαι εδώ! Δεν ακούω τίποτα ρε, Σαλονίκα είσαι εδώ! Ναι! Όχι, μπρο, πιο πάντα. Ωραία, γάτες πυρουνάτε. Γαθιά μου, εντάξει. Δεν έχω γαθιά βασικά. Για μου δύο σκυλιά μου. Και μόνο και το κλάψαμε. Πώς, αυτός είναι ο Αρτόφιος. Έχει γράψει με ρόδες. Γνωστό όνομα. Τα κουπλέ για αυτά. Είναι με ρόδες, έπαιζε. Έχει κάποια κουπλέ κάτι φουλ. Ρόδες παλιές. Ρόδες, τόδες. Shout out στις ρόδες. Καλύτερη ελληνική μπάντα. Ever. Μετά από τους. Εντάξει, αυτά είναι πριν από εμάς. Άλλη γενιά. Άλλη γενιά. Εντάξει, ρόδες μεγάλες. Μεγάλες. Ρόδες. Φαίνεται σαν κοροϊδεύουμε λίγο, αλλά το εννοώ. Είναι ρόδες μεγάλες. George. Έλα ρε. Λέει. Καλά, ωραία. Και παίρνουμε soundcheck επικό. Σούπερ μπάντα, 20 λεπτό soundcheck. Δεν μπλέκει. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Βγαίνω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Αύριο live γιάμα, 8 η ώρα, Θεατράκι Μαρίνα στην Πάτρα. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, θα φεύγουνε πούλμαν 10, 12, 2 και 4 από πλατεία Αριστοτέλους. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Τα λέμε αύριο. Άμα είστε πάνω από 200 άτομα, ξεκινάνε το ταξί. Εντάξει κύριε Τρέιν. Λοιπόν. Τα λέμε! Και το να κρούλα. Ωραίο. Αλλά το φρένο είναι πολύ απότομο, ε. Είναι. Θέλει απαλά. Και αυτός είναι πιλωτήριο εδώ μέσα. Δεν είναι... το ξεγέλασε. Η ιδέα μου τον τελευταίο καιρό είναι το Toyota Carina, το αμάξι μου, να του βάλω air τέτοιο και να κάνει έτσι. Μια χαρά είμαστε. Χθες έπρεπε να πούμε πιο πολύ. Να παίξω τι εδώ πέρα. Θες να παίξω. Ναι. Δεν έχω θέμα.
Γιάννη. Γιάννη, γεια σου. Ωραία πάει, ωραία πάει. Καλό φίλε, ωραία δεν βγήκε. Ωραία, ωραία.